Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη, καλή εβδομάδα. Γιάννη, ο ΠΑΟΚ έκανε μια πολύ σπουδαία νίκη και βεβαίως με μια διαφορά που δεν ξέρω αν την περιμέναμε ή αν την περίμενε ο πιο αισιόδοξο σύλλογο του Δικεφάλου. Ήταν όμως μια πολύ πιστική εμφάνιση, έτσι. 32 πόντι με τον Άρη. Ξέρεις και εσύ καλά από τα ντέρμπι ότι δεν γίνεται κάθε φορά. Ναι, εντάξει. Κανένας δεν το περίμενε, να σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ το περίμενα. Γιατί ο Άρης ήταν σε καλό mood όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Ενώ ο ΠΑΟΚ δεν ήταν. Αλλά τους βγήκε στο καλύτερο, δηλαδή τι καλύτερο παιχνίδι κάναν της χρονιάς. Και το καλό ήταν ότι παίξανε άμυνα, δηλαδή αυτό ήταν. Και όσο παίζεις άμυνα και σταματάς τον αντιπάλο, ανεβαίνει η ψυχολογία σου και μπαίνουν και πιο εύκολα τα γαλάθια στην επίθεση. Ναι, σίγουρα έτσι είναι. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ είπαμε και είπε και εσύ ότι είχε τα προβλήματά του, είχε τις απουσίες του. Ο Άρης από την άλλη πλευρά ερχόταν φορμαρισμένος, αλλά αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά ότι στα ντέρμπι παίζουν πρώτα άλλα στοιχεία ρόλο, έτσι δεν είναι? Ό,τι και να γίνεται, στα ΠΑΟΚ, Άρης ΠΑΟΚ, κανείς δεν μπορεί από πριν να πει τίποτα. Είναι αυτό, αυτό είναι τόσο ωραίο. Είναι και το μπάσκετ τόσο όμορφο άτομα. Ακριβώς. Δεν μπορείς να προβλέψεις τίποτα. Και ξεκινάει το παιχνίδι με 15-0 και κάπου εκεί λες, κανείς δεν το περίμενε και πού είναι ο Κέλλη, πού είναι ο Χάνλαν και πώς παίζει έτσι ο ΠΑΟΚ τόσο καλά και τόσο δυνατά, έτσι. Ενώ εκεί που περιμέναμε ένα ντέρμπι στα ίσα και με τον Άρη δυνατό. Κοίταξε να δεις, σε κάθε αγώνα, σε όλα τα αθλήματα πλέον, πριν από τον αγώνα, οι προπονητές, το προπονητικό staff, ετοιμάζουν τα σχέδια, ναι. Να το πούμε έτσι για να καταλαβαίνουμε, δηλαδή τα, πολύ απλά. Ξέρουν ποια είναι τα ατού της άλλης ομάδας και αυτό γίνεται σε όλες τις ομάδες. Απλώς φάνηκε ότι ήταν όλοι συγκεντρωμένοι, όλοι είχαν το μυαλό τους στο Γκέλι, που πράγματι είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Είναι, είναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά τον, τον σταμάτησε ο ΠΑΟΚ όμως. Τον σταμάτησε. Τον σταμάτησε. Δηλαδή τον έκοψε τη φορά που πάει, κάνει μπάλα να φτάσει σε αυτόν. Δηλαδή αυτό, αυτά πριν από κάθε παιχνίδι τα λένε οι προπονητές, τα ενημερώνουν, τα ξαναλένε μια εβδομάδα πριν. Ναι. Ξέρεις. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά του ΠΑΟΚ ήταν έτοιμα. Όπως πρέπει να είναι σε κάθε μάτς. Γιάννη, θεωρείς κλειδί για τον ΠΑΟΚ την απόδοση του Γιάνκοβιτς ή κάποιος άλλος ήταν πρωταγωνιστής για σένα? Αν μπορούμε να μιλάμε για έναν πρωταγωνιστή και όχι για πολλούς. Κοίταξε, σε μια τέτοια νίκη, πάντα κάποιος θα βάλει πιο πολλούς πόντους, κάποιος όλα όμως είναι ομαδικότητα. Τους έβλεπες, πηγαίνανε και οι πέντε στην επίθεση και οι πέντε γεννάγανε στην άμυνα. Ήταν στην ίδια σελίδα όλοι. Ξανά διαβάζω ένα βιβλίο και ήταν όλοι στην ίδια σελίδα. Ναι. Αυτό έβλεπες. Δεν έβλεπες κάποιος που να ξεφεύγει ή να κάνει σε τη χαρά του κάνα δυο σου παραπάνω τραβηγμένα. Ήταν αυτό που πρέπει να είσαι σε κάθε αγώνα. Από την αντίθετα με τον Άρη που δεν έκανε τίποτα. Είναι η ψυχολογία τόσο σημαντικό σε ένα ντέρμπι? Δηλαδή σε παίρνει από κάτω τόσο γρήγορα. Εντάξει, δεν έγινε καλό ξεκίνημα. Έγινε 6-0, 8-0, 10-0, 13-0, 15-0. Μετά τελειώνεις. Να σου πω κάτι, αυτό με την ψυχολογία το έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη βάση σε όλα. Γι' αυτό το λέω και εγώ. Γι' αυτό το λέω και εγώ. Τι ψυχολογία έχω, καλή ψυχολογία, δεν έχω καλή ψυχολογία. Ναι. Αυτό είναι μια δικαιολογία για όλους. Συμφωνώ. Συγγνώμη για τους πρώην συναθλητές μου ή συναθλητές μου ή οτιδήποτε αθλητές που λένε δεν είχα καλή ψυχολογία. Τι σημαίνει αυτό, δεν έχω καλή ψυχολογία? Μπες μπροστά στον καθρέφτη, 5 λεπτά πριν το μάτς, μίλα με τον εαυτό σου και μπαίνει μέσα και παίζει. Σωστά. Θα σου πω και μια ιστορία για πλάκα που θυμήθηκα. Είχα ένα συμπέκτη, τον Βασίλη τον Ξανθόπουλο, που έπαιξε και στον ΠΑΟΚ, παίξαμε μαζί στον Πανιόνιο. Τρεις μέρες ερχόταν κάθε μέρα και παίζει ακόμα. Και ναι, παίζει τον Κολοσσό και πολύ καλά κιόλας. Τον Κολοσσό. Ναι, και παίζει και πολύ καλά. Και ερχότανε τρεις μέρες πριν τον αγώνα, παίζαμε νομίζω με τον Ολυμπιακό, παίζαμε. Ναι. Πανιόνιος Ολυμπιακός. Και μου έρχεται καλή ψυχολογία, δεν έβλεπα μία, δύο, την τρίτη μέρα του Λαλάτο. Τι σημαίνει αυτό, δεν έχω ψυχολογία και ναι. Ξέρεις, το λες, έτσι κολώνεις να παίξεις, συγγνώμη κιόλας, δεν ξέρω, ναι, 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 ναι. Να παίξεις με τον Ολυμπιακό.
Τι σημαίνει αυτό? Μου λέει δεν πρέπει να βάλω τρίπλο. Λέω έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να βάλεις τρίπλο. Δεν έχεις καλό σου τελό. Μην επηρεάζεις μια άλλη ομάδα. Και έπαιξε, γέλασε. Ξέρεις εκεί την ώρα χαμογέλασε που του έφυγε, ξέρεις αυτό. Του έφυγε η πίεση. Η αυτοπίεση καμιά φορά. Η αυτοπίεση καμιά φορά αυτό. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Και από τότε, όποτε ξέρεις, κάνουμε έτσι, μιλάμε και βρισκόμαστε και είμαστε και φιλαράκια, ακόμα το λέμε αυτό. Το λέω, μπορείς να παίξεις ή θα πας στο... θα λες, θα κλαίγεσαι τρεις μέρες, δεν μπορώ να βάλω τρίποντο. Και έπαιξε καλά και κερδίσαμε. Την ομάδα του Γιαννάκη τότε, με Τσίντρες, κάτι τέτοιο, ξέρω. Α, τον Ολυμπιακό. Γιάννη, ναι. άλλο πράγμα η ψυχολογία, άλλο η ετοιμότητα. Και εδώ που τα λέμε, αν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, δεν υπάρχει να πεις ούτε με επηρέασε ο κόσμος, ούτε η ψυχολογία, ούτε ναι, ένα κακό ξεκίνημα. Ακριβώς. Αυτό που θέλω να πω, ότι η ψυχολογία που λένε διάφοροι και διάφοροι προπονητές το βρίσκουν σαν δικαιολογία, ναι, και παίκτες, ναι, ότι δεν έχουν καλή ψυχολογία. Τι σημαίνει δεν έχει καλή ψυχολογία, φίλε μου? Είσαι επαγγελματίας, παίρνεις ένα κάρο λεφτά, πρέπει να κάνεις 10 πράγματα. Αυτά είναι η ζωή σου. Σωστά. Όχι πρέπει να σκέφτεσαι άλλα πράγματα. Ο αθλητής, ο επαγγελματίας, ξέρουμε, πρέπει να ασχολείται μόνο με τη δουλειά του, η οποία είναι προπόνηση και παιχνίδι. Ναι. Τίποτα άλλο. Και θεραπείες, αποθεραπείες, όλα αυτά. Για να επιστρέψουμε στον ΠΑΟΚ. Η φετινή ομάδα έχει το ελαφρυντικό εντός αγωγικών ότι όντως δεν την έχουμε δει πλήρη όλοι μαζί να παίζει. Η αλήθεια είναι αυτή. Από την άλλη, σε ικανοποιεί εσένα αυτό που βλέπεις στο γήπεδο, σε γεμίζει? Είναι μια ομάδα που μπορούσε να έχει, ας πούμε, καλύτερη συνέχεια σε σχέση με πέρσι, όπου έκανε πολύ καλή χρονιά? Κοίταξε, πολύ καλή χρονιά η περσινή που πράγματι έκανε, σημαίνει ότι έβαλε και 3 buzzer beater και πήρε 3 νίκες. Σωστό. Άμα τα έκανε αυτά, θα ήταν αυτό. Δηλαδή, κοίταξε, η ομάδα φαίνεται ότι είναι πιο καλά δουλεμένη φέτος. Ναι. Δηλαδή τα συστήματα τα ολοκληρώνουν. Πέρυσι, ας πούμε, με την πρώτη φάσα, στη δεύτερη φάσα κάτι σούτερνε. Ναι. Ο Λυκογιάννης το κατάφερε αυτό, γιατί αυτό είναι μεγάλη προσπάθεια. Εκείνη η διαφορά του προπονητή, να μπορείς να ολοκληρώσεις, γιατί κάθε σύστημα είναι για κάποια συγκεκριμένη θέση να σουτάρει, ας πούμε. Ναι, σωστά. Άμα παίζεις, ας πούμε, το 5 που συνήθως είναι για τον ψηλό, και στην πρώτη πάσα, στη δεύτερη πάσα σουτάρει το τριάρι, ενώ ο ψηλός δουλεύει από κάτω και θα σκρίνει μετά να βγει και τα λοιπά, να πάρει θέση, να κλειδώσει, να πλακώνεται στο ξύλο από κάτω για να μπορεί να πάρει μισό μέτρο αβαντάζ και βλέπει εκείνη την ώρα την μπάλα στον αέρα, σε τι θα πει μετά? Δεν ξανασκρινάρω. Δεν πάω να τον κάνω σκρίν. Ναι, δεν ξανασκρινάρω. Δεν θα τον κάνω και τελείωσε. Παίρνα μόνος. Και μετά αυτή η ψυχολογία. Μετά θα βγει ο προπονητής. Μετά άμπραβο. Θα λέει είμαστε παιδιά ψυχολογικά. Δεν υπάρχει. Γιάννη, θυμάσαι παιχνίδια που να κερδίσατε από το ζέσταμα? Αν ισχύει αυτό, γιατί το είπε ο Γιάνκοβιτς ότι με τον κόσμο και την ενέργεια που πήραμε, που θα έπαιζες και κουτσός, κερδίσαμε από το ζέσταμα. Είναι υπερβολική η δήλωσή του ή όχι? Όχι, καθόλου υπερβολική. Εκεί πέρα μετράει η αντιμετώπιση που θα φάει ο φιλοξενούμενος. Δηλαδή, άμα μπήκε μέσα στο παλατάκι, το είδε γεμάτο, έχουν ακούσει ιστορίες, τους έχουν πει οι παράγοντες, οι προπονητές, την προϊστορία ΠΑΟΚ, Άρης ΠΑΟΚ, και βλέπεις ότι μπαίνουν μαγκωμένοι μέσα, δηλαδή, εντάξει, αυτοί δεν είναι έτοιμοι για παιχνίδι. Τι σημαίνει αυτό? Ξεχάσανε ό,τι έγινε στο σκάουτινγκ. Δηλαδή, κοιτάνε την κερκίδα, βλέπουν κόσμο τρελό, ξέρεις, και πρέπει να φωνάζουν, να κάνουν. Οπ, κέρδισες το πρώτο πράγμα. Ναι. Γι' αυτό, ας πούμε, πρέπει να είναι γεμάτα τα γήπεδα, γι' αυτό υπάρχει εντός έδρας, εκτός έδρας. Αλλά υπάρχουν και πολλοί παίκτες που εκτός έδρας φτιάχνονται, όπως ήμουνα εγώ δηλαδή. Εμένα μου άρεσε να πηγαίνω εκτός έδρας και εκεί που ήταν ήσυχοι. Δεν μπορώ να κάνω έτσι και ένα σχέδιο, ξέρω εγώ, να τους ξυπνήσω σαν αντίπαλος. Στο Ιβανόφιο δηλαδή. Το Ιβανόφιο δεν μ' άρεσε ποτέ να παίζει, να ξέρεις. Ήταν πολύ, πολύ κοντά Είναι κοντά. Τα κάγκελα, ειδικά στην πλαϊνή γραμμή, δεν έκανα ποτέ out. Δεν έκανες ποτέ επαναφορά, την έδινε σε άλλον. Ποτέ επαναφορά από τα πλάγια. Τα πλάγια ποτέ, σου ξέρω, ποτέ.
Όποιος το έκανε, στέλναμε τους Αμερικάνους. Σωστό και αυτό. Τώρα που είπες Αμερικάνους, είπαμε για την ομάδα ότι έχει δυνατότητες, ότι είναι πιο καλά δουλεμένη. Χρειάζεται ενίσχυση. Εντάξει, τώρα όλοι λέμε ένα παίκτη ακόμα, ένα τεσάρι πιο αθλητικό κτλ. Εσύ πώς το βλέπεις, είναι τόσο απαραίτητο? Κοίταξε, επειδή είναι μόδα τα τεσάρια να είναι σουτέρ, λευκοί, όλοι προσπαθούν να βρουν πιο μπασκετικοί. Πώς το λένε αυτό, το λότο, ότι βρήκαν ένα φτηνό και καλό. Πρώτον, φτηνός και καλός παίκτη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό το βγάζουμε. Δηλαδή, φτηνός και καλός δεν υπάρχει. Σπάνια, πολύ σπάνια. Είναι ένα στους 200. Σωστά, σωστά. Αλλά αυτό που έχουν κολλήματα να βρίσκουν τεσσάρι σουτέρ. Τι τεσσάρι σουτέρ, θα ανοίξει την άμυνα και τι έχει στο Σακύλο Νίρ μέσα για να παίξει ένα συναντίον ενός. Είναι η μόδα. Είναι η μόδα το stretch four. Είναι η μόδα. Ναι, να τραβιούνται έξω και να σουτάρουν τίποτα. Ξέρεις τι γίνεται, ότι το πρώτο σουτ άμα δεν μπει, τελείωσε. Σε τεσσάρι, σε δύο μέτρα και πάνω, το πρώτο σουτ που θα κάνει δεν μπει. Το τρίποντο. Μετά δεν μπορεί να βρει το ρυθμό. Το βλέπεις ότι το κυνηγάνει και αυτή τα τεσσάρια. Ναι, όντως. Μετά το μαρκάρει πιο μέσα ο αμυντικός, κλείνει η ρακέτα. Μπορεί αυτός στη δεύτερη φάση να του ξανάρθει τρίποντο. Άμα σου τώρα και το χάσει, πάει τελείως γκάλ, μην το ξαναβάζει μέσα. Σωστό, έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιάννη, αρχίζει και σου αρέσει ο Μπέιντεν. Γιατί βλέπουμε έναν Νιγηριανός είναι. Ο οποίος είναι βελτιωμένος στα τελευταία τρία παιχνίδια, όπου χρειάστηκε λόγω της απουσίας του Τζόνς. Κοίταξε, τώρα ατομικά τον καθένα μπορείς να παίξεις. Εγώ περίμενα ότι ο Γιάνκοβιτς θα ήταν ακόμα καλύτερος. Αλλά βλέπουμε ότι δεν έχει βοήθεια από τους συμπαίκτες του. Όχι ότι έχει πρόβλημα, απλώς δεν τον έχουν βρει ακόμα. Mm-hmm. Περίμενα ο Γιάνκοβιτς να είναι πιο αρχηγός. Πιο πρωταγωνιστής. Α, μπράβο. Γιατί είναι τώρα είναι και ευκαιρία για τον ίδιο κιόλας. Σίγουρα. Ο ΠΑΟΚ του δίνει χώρο και είναι και μια μεγάλη ομάδα και για τον ίδιο είναι ευκαιρία πραγματικά. Ο Ογκμπέιντε είναι καλύτερος, εγώ νομίζω, Στέργιο και Γιάννη, γιατί έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη φορά και ένα κανονικό playmaker, το Μάντζαρη. Έτσι, ο Μάντζαρης στα τελευταία δύο παιχνίδια τον έχει κάνει εντός εισαγωγικών μάγκα τον Ογκμπέιντε με τις assist και τη συνεργασία την καλή. Και το παιδί το εκμεταλλεύεται. Είναι καλό να έχει ένα καλό κοντό. Και το Γιάνκοβιτς έχει φτιάξει. Άμα δεν πω την ώρα που μπαίνει μέσα στη ρακέτα, τον έχει πάρει χαμπάρι ο Γιάνκοβιτς. Πηγαίνει δεξιά. Ξέρει, δηλαδή. Ναι. Απλώς πιστεύω ότι ο Γιάνκοβιτς πρέπει πιο πολύ να πετύσει την μπάλα. Δηλαδή, ξέρει, να βάλει λίγο καμιά φωνή παραπάνω στους παίκτες του, να του δώσουν σπίλια αδέλια, άμα θυμάστε. Φέρνει την μπάλα όλη την ώρα. Σε μένα η μπάλα. Θες λίγο έτσι να. Δεξιά, εύκολα. Έτσι έλεγε. Ναι, εύκολα. Ψηλέ, δεξιά, εύκολα. Την έλεγες δηλαδή την ξανάπαιρνες. Εντάξει. Αλλά τα έβαζε. Τα έβαζε. Δεν μπορεί να του πεις τίποτα. Ο Παναγιώτης δεν μπορεί να του πεις τίποτα. Τα έβαζε. Ναι. Ο καλύτερος κοντός που συνεργάστηκες, Γιάννη, ποιος ήταν, μπασκετικά? Κολτεμπέλα, μακράν. Κολτεμπέλα, Κολτεμπέλα, γιατί σε περίμενε, ρε παιδί μου, και να είχε υπομονή. Δηλαδή δεν τρελνόταν, δεν φοβόταν την μπάλα στα χέρια του. Δεν, ας πούμε, πολλά λάθη που κάνουν πολλά playmaker είναι όταν σταματάνε την τρίπλα χωρίς να έχουν πάσα. Α, μπράβο. Και μετά αρχίζουν τα pivot και γίνεται λάθος 9-10 φορές. Και κλείνει άμυνα. Αυτός είχε την υπομονή, σε περίμενε, ναι. Εντάξει, ήταν και τα 30 δευτερόλεπτα τότε. Ήταν λίγο πιο αργό το παιχνίδι, ναι, πραγματικά. Μάλιστα. Γιάννη, δεν θα μπορούσες να κάνεις και εσύ καριέρα στο box όπως ο φίλος ο Λάζαρος? Το σκεφτόμουν προχθές. Έχεις δείξει στην καριέρα σου ότι αν μη τι άλλο στο ξύλο είσαι καλός. Εγώ είμαι καρατέγκα. Καρατέ. Θέλουμε να κάνουμε, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πόδια του αυτός. Έχει δύο καλαμάκια για πόδια αυτός. Σωστό. Εντάξει, ωραίος. Ο Λάζαρος γυμνάζεται χρόνια στον box. Δεν είναι τώρα τη στιγμή. Ναι, δεν το κάνει τώρα, όντως. Ναι, όχι, το κάνει χρόνια. Το κάνει τουλάχιστον 3-4 χρόνια που ξέρω εγώ. Που έχει σάκο, που έχει γάντια, που έχει σορτσάκια ειδικά. Με τα παπούτσια έχει πρόβλημα. Δεν βρίσκει. Αλλά εντάξει. Θα παίξει αγώνα τώρα. Ναι, την Κυριακή παίζει στην Αθήνα.
Ωραία. Ναι. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Να είσαι καλά. Και θα τα ξαναπούμε μπασκετικά. Φυσικά θα βρεθούμε πάλι κάπου, εννοείται. Κανα ποδοσφαιρικό, δεν θέλετε. Πες μας, πες μας ένα ποδοσφαιρικό. Πες μας. Έλα, Κώστα, μόνο έτσι μιλάς εσύ, αλλιώς δεν μιλάς. Το αγαπάς μου κάτι. Καζάνι το κεφάλι μου κάνατε, μωρέ. Με το έτσι ο Κοντεμπέλα και αυτός, εκείνος και για το άλλο. Εντάξει, ρε, θα θυμάσαι, ρε, Κώστα, δεν ήταν ωραία τότε. Φυσικά, ωραία. Βέβαια. Πολύ ωραία, όχι. Μεγάλες νίκες, κατεβαίναμε Αθήνα και λέγαμε πρέπει να νικήσουμε πάρα από 10 πόντους. Και τώρα κατεβαίνουμε Αθήνα και λέμε να μην φάμε 30, άσυμη τώρα. Και εντάξει, άλλα χρόνια. Και τώρα παίζουμε με το Λαύριο και λέμε outsider. Άλλα χρόνια, άλλοι αθλητές, πολλοί Έλληνες, νιώθατε, εσύ, ο Πέτζα. Αυτό ήταν. Ο Πέτζα σαν Έλληνας ήταν. Όχι ο Κόρφας, όχι ο... ξεχνάω, Κουντούρης. Ο Ρετζιάς. Ο Ρετζιάς. Ναι, νιώθατε. Ναι. Νιώθανε, ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Νιώθατε. Το τι, τώρα έρχονται ένα χρόνο... Κάναμε σεμινάριο. Σεμινάριο πριν από αγώνα, με όποιον και να παίζαμε. Ερχόταν ο Κόρφας, αν και λίγο κεκές. Λίγο αγγλικά, λίγο ελληνικά, ξέρει, καταλαβαίναμε το νόημα. Όποιο γέλαγε, ερχόταν ο Τσέκος από πίσω μας, τύπαγε, δηλαδή δεν είναι. Παίρναγε στο μυαλό μας. Πες ένα ποδοσφαιρικό. Πες ένα ποδοσφαιρικό. Αφού το παρακολουθείς. Δεν είμαστε καλοί φέτος. Δεν είμαστε καλοί φέτος. Ξέρω, δεν είμαστε καλοί. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Αλήθεια τώρα, δεν είναι. Φυσικά, τι να πω, τι είμαστε. Ναι. Πού το εντοπίζεις το πρόβλημα, έτσι αφύλαθλος, που παρακολουθώ τα παιχνίδια. Έτσι αφύλαθλος. Ναι. Ότι ο Λουτσέσκο έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα του 2018 και όσοι ήταν του πρωταθλητού Double, όσοι είναι από εκεί, μα τους παίζει. Έτσι εντελώς στέγνα. Ναι. Στέγνα. Δεν ξέρω τώρα εσείς που τα αναλύει, τα box to box και τα... αυτά που λέτε, το build-up και το... εντάξει. Σταμάτα τώρα, αυτό είναι ότι δεν... Μπασκετικός και μου λες τώρα εσύ για build-up, build-up. Άμα αρχίσετε να μιλάτε, δεν συνεννοείστε, αλλά κουνάτε από το κεφάλι. Όχι, αυτά είναι ποδοσφαιρικά. Τα build-up είναι ποδοσφαιρικό. Όλα τα άλλα εντάξει, είναι μπασκετικά. Εντάξει, κυκόλιστο. Ναι, ναι. Ένα build-up και ένα box-to-box έχει. Εντάξει. Δεν έχει άλλη ξένη γλώσσα εκεί πέρα και το μίστερ που λέει τους προπονητές. Αυτά τα τρία είναι. Το μίστερ. Άντε, καλημέρα σας. Γεια σας. Γεια σου, Γιάννη. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Γεια.